Για ποιο λόγο καταρχάς επιλέξατε τον Νίκο Ζαχαριάδη ως πρόσωπο για αυτό το θεατρικό σας έργο? Τι είναι αυτό δηλαδή που σας ιντρίγκαρε, τι είναι αυτό που σας έκανε να τον κάνετε πρωταγωνιστή σε ένα θεατρικό σας έργο? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που με πονάει εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που ανακαλύψαμε ξανά τον Μιλτιάδη Χουρμούζη, ένα συγγραφέα αγωνιστή του 1921, ο οποίος το 1830 τόσο, όταν ήρθαν οι Βαβαροί, τον διώξαν από το στρατό και, όπως λέει, αναγκάστηκε να γίνει κωμωδιογράφος και έγραφε κωμωδίες. Αυτός λοιπόν έχει μια φράση που λέει: «Αυτό που μας πονεί πρέπει και να το ομιλούμε». Εμένα η ιστορία του Ζαχαριάδη με πονούσε. Για ποιο λόγο σας πονάει? Γιατί? Γιατί μεγάλωσα ακούγοντας όλο τον κόσμο να βρίζει, τότε παλιά βέβαια, το Κουκουέ και το Ζαχαριάδη κυρίως. Και μετά το 56, δηλαδή μετά το 63 που εγώ έτυχε να βρεθώ σαν παιδί μπροστά στη δολοφονία του Λαμπράκη και έγινε αριστερός. Βλέποντας τη βαρβαρότητα μπροστά μου. Από τότε λοιπόν άκουγα να βρίζουν και η αριστερά, η αριστερή τον Ζαχαριάδη. Μεγαλώνοντας λοιπόν, είχα κάποιες απορίες. Γιατί οτιδήποτε συμφορά έγινε σε αυτή τη χώρα να φορτώνεται στον Ζαχαριάδη? Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Έτυχε το 1973 να είμαι στις φυλακές του Κορυδαλλού. Για ποιο λόγο? Γιατί ήμουνα στο ΕΚΕ και γιατί είχαμε κάνει διάφορα και με συλλάβανε. Πέρασα όλη την στη ασφάλεια, λέτε. Μάλιο Μπάμπαλη και τα λοιπά. Α, το έχετε περάσει κι εσείς? Έχω περάσει το κολέγιο. Και μετά πήγα στον Κορυδαλλό, δεν έμεινε ευτυχώς πολύ, σύνολο ήταν ένα εξάμηνο, αλλά ήταν βάρβαρο. Και στον Κορυδαλλό όμως ήταν όλη η αριστερά σχεδόν. Ανάμεσα στην οποία και ο Παρτσαλίδης, ο Βαρβαμίτσος. Λοιπόν, τι γίνεται? Το 1973 μαθαίνουμε στη φυλακή ότι πέθανε ο Ζαχαριάδης τον Αύγουστο του 1973. Λίγο πριν δώσει την αμνηστία ο Παπαδόπουλος και βγούμε. Γίναν διάφορες συζητήσεις. Οι μόνοι που τον υπερασπίζονταν με πάθος δεν ήταν αυτοί φυσικά του ΚΚΕ, ούτε του εσωτερικού. Ήταν κυρίως κάτι παλιοί κομμουνιστές που είχαν μείνει στη φυλακή ξεχασμένοι από παλιά. Κατηγορούμενοι για κατασκοπία, για όλα αυτά. Αυτοί ήταν πετσιά που λέμε, φανατικοί. Λοιπόν, πήγα και έπιασα τον Παρτσαλίδη. Λέω, πες μου, σε παρακαλώ. Ήσουν ένας βασικός αντίπαλός του, σε εισαγωγικά. Σε διέγραψε, τον διέγραψες, πες μου. Μου λέει ο Παρτσαλίδης, μου μιλούσε και στον πληθυντικό, όπως και εγώ άλλωστε. Θα σας πω μόνο ότι ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Αυτό μου είχε μείνει λοιπόν. Εν συνεχεία, μια μέρα συνάντησα το 1979 κάπου μέσα στη ΣΤΟΑ της Όπερας που είχαμε ένα βιβλιοπωλείο και είχαμε εκδώσει το βιβλίο του Γούσια. Συνάντησα τον κάποιον, ένας φίλος μου λέει, έλα να σου γνωρίσω κάποιον. Και βγαίνω έξω και μου λέει, είναι ο στρατηγός Καλιανέσης του Δημοκρατικού Στρατού. Βγαίνω λοιπόν και βλέπω έναν αρχοντάνθρωπο, ας πούμε, και μου λέει, και του έδωσε αυτό το βιβλίο του Γούσια. Μου λέει, μπα, τι λέει ο Γούσιας, λέει, για τον Ζαχαριάδη? Του λέω, λέει θετικά πράγματα. Ναι, μου λέει, τότε όμως κανένας δεν στάθηκε στον Νικολάκη. Και βάζει τα κλάματα. Έμεινα ξερός δηλαδή. Καλά, και ο Γούσιας μου είχε πει διάφορα και στο βιβλίο και είχα διαβάσει ήδη πολλά. Το τρίτο σημείο ήταν το 89, το 90, ας πούμε. Τότε που ο γιος του Ζαχαριάδη, ο Κύρος, εκμεταλλευόμενος τη σχετική φιλελευθερία, την περεστρόικα που έκανε ο Γκορμπατσόφ, πήρε άδεια από τον Γκορμπατσόφ, ο γιος του, ο μεγάλος, ο Κύρος, και πήρε μια πρόσβαση στα αρχεία της ΚΑΓΕΜΠΕ, όπου είδε ότι ο Ζαχαριάδης έχει αυτοκτονήσει. Ήταν η πρώτη φορά που αποκαλύφθηκε ότι είχε αυτοκτονήσει τότε? Ναι. Αν μέχρι τότε νομίζαμε ότι είχε πεθάνει από φυσιολογικό θάνατο. Και βέβαια το ΚΚΕ το είχε θάψει. Ναι. Ενώ ξέρανε ότι ο Ζαχαριάδης αυτοκτόνησε. Προφανώς το ξέρανε. Έτσι. Και όλο αυτό το πράγμα. Άρα μετά τον Γκορμπατσόφ, δηλαδή, αποκαλύφθηκε η αυτοκτονία. Ναι. Πλατιά που λέμε, μαζικά. Τότε λοιπόν άρχισαν να πηγαίνουν διάφοροι
στο Σουργκούτ, δημοσιογράφοι από την Ελευθεροτοπία, ο Μαύρος, από παντού. Και να γίνονται ρεπορτάζ. Άρχισα λοιπόν να μαζεύω όλο το υλικό. Μου καρφώθηκε η ιδέα ότι εγώ κάποτε θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και πραγματικά, εδώ και αρκετά χρόνια άρχισε να ριζώνει στο μυαλό μου αυτό. Έχετε κάνει κάποια ιστορική έρευνα, δηλαδή, πέρα από όλα αυτά δεν τα προσωπικά σας? Δεν έχω κάνει σας... κάποια ιστορική έρευνα. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το έχω διαβάσει. Άρα μιλάμε ότι έχετε κάνει ιστορικού κανονικού. Το λέω και να το συγκρίνω. Είχα βέβαια στην τελευταία φάση σύμβουλο τον Γιώργο τον Πετρόπουλο, που επιμελείται τα άπαντα του Ζαχαριάδη στις εκδόσεις Καστανιώτη. Και είχα και ένα τέτοιο στοιχείο, ας πούμε, μαζί μου. Είχα μαζέψει, δηλαδή, ένα τρομακτικό υλικό. Ήξερα όλη την ιστορία πια. Και πριν 2,5 χρόνια, 3, είχα αποφασίσει ότι θα κάνω ένα θεατρικό μου με ήρωα του Ζαχαριάδη. Δεν ήξερα τι. Ήταν η στιγμή που κάποια στιγμή τότε γνώρισα το Σύφη, το Ζαχαριάδη. Και του εκμυστηρεύτηκα τη σκέψη μου. Και με κάλεσε και πήγαμε όταν έγινε μια μεγάλη εκδρομή στο Σουργκούτ, εκεί στην πόλη που ήταν 17 χρόνια. Τα 11 τελευταία χρόνια ήταν εκεί, εξόριστος. Από τα 17, τα 11 τα τελευταία ήταν εκεί. Όπου τον τίμησαν οι αρχές, τόσο του Λεσπρομχώρ, του εργοστάσιου Ξυλίας όπου δούλευε, που είναι τεράστια επιχείρηση, όσο και η νομαρχία, ο Δήμος, όλοι τίμησαν τον Ζαχαριάδη για τη συμβολή του στον αντιφασιστικό αγώνα. Με κύριο άξονα το γράμμα που έστειλε το 40. Στο μετά, ναι. Και καθυστέρησε. Μαζί βέβαια με το όχι του Μεταξά, αλλά έγινε σύσσωμος ο λαός, η αντίσταση του ελληνικού δηλαδή, λαού, καθυστέρησε την επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης 1,5 μήνα. Που ήταν καθοριστικό, γιατί τους έπιασε ο στρατηγός χειμώνα. Ναι, είναι γνωστά αυτά ιστορικά. Ήθελα να σας πω το εξής μόνο. Άρα λοιπόν το έργο σας, πέρα από την οποιαδήποτε καλλιτεχνική του αξία ως θεατρικό έργο, γιατί ως θεατρικό έργο πρέπει να κριθεί και με τους όρους της τέχνης. Έτσι. Πέρα λοιπόν από την καλλιτεχνική του αξία, πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως πολιτικο-ιστορικό έργο. Δηλαδή, αφού είναι έργο ενός. Να εξηγηθούμε. Αυτό ήθελα να μου εξηγήσετε. Να εξηγηθούμε. Κατέληξα στο ότι πρέπει να μην κάνω μια τεράστια διαδρομή για ένα πρόσωπο, δηλαδή που μόνο σε κινηματογραφική ταινία θα μπορούσε να το κάνει. Πήρα τις 4 τελευταίες μέρες της ζωής του. Α, μάλιστα. Το έργο είναι γύρω από τις 4 τελευταίες μέρες της ζωής του. Είναι οι 4 τελευταίες μέρες της ζωής του. Στέλνει μια επιστολή στις 26 Ιούνιου του 1973 στην Κεντρική Επιτροπή του Σοβιετικού Κόμματος με κοινοποίηση στον ΚΚΕ και λέει ότι αν μέχρι την 1η Αυγούστου, ύστερα από τις απεργίες πείνας που έχω κάνει, ύστερα από όλα αυτά τα φοβερά όπου πήγαιναν τα στελέχη και τον κανιβάλιζαν εκεί πέρα, ότι αν δεν έρθουν όλα τα μέτρα ελευθερίας, κίνησης, όλα αυτά κτλ. Και να γυρίσω στην Ελλάδα, την 1η Αυγούστου θα αυτοκτονήσω. Ένα μήνα μετά το ΚΚΕ στέλνει το Λουλέ. Το οποίο Λουλές είναι γνωστό ότι τον είχε εκνευρίσει, του έλεγε διάφορα. Και τελικά με το που φεύγει ο Λουλές αρχίζει η παράσταση. Α, μάλιστα. Εκεί λοιπόν έχουμε, για να συνεννοηθούμε, η πρόθεσή μου η τελική, γιατί κατάλαβα ότι δεν έχει νόημα να κάνω ιστοριογραφία ή ντοκιμαντέρ, όσο και αν έχει ιστορικά στοιχεία μέσα πάρα πολλά, είναι ότι να δείξω την τραγικότητα αυτού του ήρωα, του θεατρικού ήρωα, αν θέλετε, που είναι, ας πούμε, είναι συγκλονιστική. Είναι ένας τραγικός ήρωας. Είναι τραγικός ήρωας, για ποιο λόγο το λέτε? Γιατί εξοντώθηκε από αυτό που πίστεψε όλη τη ζωή. Αυτό λοιπόν με φέρνει εδώ στο ερώτημα το εξής που θέλω να σας κάνω. Ότι γνωρίζετε βέβαια πολύ καλά ότι ο Ζαχαριάδης είναι ένα πρόσωπο πολύ αμφιλεγόμενο, όχι από τη δεξιά, που προφανώς η δεξιά θα τον κρίνει όπως τον κρίνει, αλλά και μέσα στην αριστερά. Θέλω να σας πω το εξής, δηλαδή, ότι για πολλούς η κατάληξη του, γιατί αναφερθήκατε στην τραγικότητα του προσώπου του, η κατάληξή του ήταν με μία έννοια και μία θεία δίκη, με την έννοια ότι ο ίδιος είχε κάνει ακριβώς τα ίδια και χειρότερα σε συντρόφους του. Δηλαδή, να σας πω, ας πούμε, μερικά πράγματα από τα οποία είναι γνωστά, ότι το 27 είχε δολοφονήσει έναν δροσκιστή, έναν αρχαιοδροσκιστή, το οποίο το όνομα ήταν Ηλίας Γεωργαπαπαδάτος, ότι το 31 σύντροφοί του είχαν καταφύγει στη Σοβιετική Ένωση και αυτοί που κατέφυγαν στη Σοβιετική Ένωση με δική του εντολή για να γλιτώσουν διώξεις του Μεταξά,
εκτελεστήκανε το 37-38 στις εκαθαρίσεις της Μόσχας, ότι ο ίδιος είχε ονομάσει τον Άρη Βελουχιώτη σχεδόν χαφιέ. Τον Μπλουμπίδη. Τον Μπλουμπίδη ακόμα χειρότερα. Και ότι βεβαίως μετά την ήττα του δεύτερου Αντάρτικου είχαν φτιαχτεί στρατόπεδα συγκέντρωση όπου γίνανε βασανιστήρια και εκτελέσεις και στη Γιουγκοσλαβία, στην πρώην Γιουγκοσλαβία, αλλά και στη Σοβιετική Ένωση. Επομένως, με μία έννοια, ο ίδιος δημιούργησε το μηχανισμό, ο οποίος αργότερα τον θυματοποίησε και τον ίδιο. Αλλά με μία έννοια, άλλοι συντροφοί του είχαν υποστεί πολύ χειρότερα από τον ίδιο. Πολύ ωραία. Έκανε μία τοποθέτηση, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι τοποθέτηση, αναφέρθηκε σε ιστορικά στοιχεία. Καμία τοποθέτηση δεν έκανε. Ναι. Καταρχήν, ένας τραγικός ήρωας. Έτσι. Δεν πάβει να είναι τραγικός ήρωας. Σαφές. Αυτή τη στιγμή περνάει το δικό του προσωπικό μαρτύριο. Σωστό. Ένα, σωστό. Και ο Μάκβεθ ήταν εγκληματίας. Δεν θεωρώ τον Ζαχαριάδη εγκληματίας. Ναι, καταλαβαίνω τι λέω. Ο Μακμπεθ ήταν εγκληματίας. Κανονικότατα. Ο Ριχάρδος ο Τρίτος ήταν εγκληματίας. Σωστό. Κανείς όμως δεν μπορεί να μην δει την τραγικότητα τη στιγμή που λέει το βασίλειό μου για ένα άλογο. Σύμφωνοι. Απολύτως. Αυτό είναι το ένα. Ιστορικά, θα μπορούσα σε πολύ μεγάλη, έτσι, με μεγάλη συντομία να σας αντικρούσω. Αλλά δηλαδή, το δεν κάνετε. Υπάρχει καμιά απόδειξη για τη δολοφονία του Γιώργου Παπαδάκου. Είναι μια ιστορία που την έψαξα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη. Κατηγορήθηκε γι' αυτό. Έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά όμως μια απόδειξη γι' αυτό, ότι αυτό σκότωσε τον Γιώργο Παπαδάκου. Δεν νομίζω όμως ότι θα έχει και πρόβλημα. Τι πράγμα? Δεν νομίζω ότι θα έχει και πρόβλημα. Ιδιαίτερα να σκεφτεί κανείς ότι στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η όπλα σκότωνε συστηματικά τους φασιστές. Θα συνεννοηθούμε. Θα συνεννοηθούμε. Κοιτάξτε, το 1931 έρχεται αυτός. Ναι. Ύστερα πήγε δύο φορές στη Μόσχα για εκπαίδευση, στις σχολές, όλα αυτά κτλ. Και το 31 που έρχεται. Έτσι είναι. Τον παίρνουν σαν γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Πολύ ωραία. Μέχρι το 36, το Κουκουέ από εκεί που ήταν ένα αλληλοσπαρασόμενο, αν θέλετε, μικρό πράγμα, το οδήγησε σε μία, σε λαϊκά μέτωπα, σε πράγματα, σε μία εκτείναξη. Σύμφωνοι. Mm-hmm. Για εκείνη την περίοδο εγώ δεν έχω διαβάσει τίποτε που να κατηγορείται ο ίδιος. Έχω ακούσει για την ιστορία ότι κάποιοι φύγανε το 31, δεν θυμάμαι πότε, στη Σοβιετική Ένωση και μετά εκαθαρίστηκαν. Έτσι. Ναι, ναι, αλλά αυτό πάλι είναι... πουθενά το όνομά του δεν εμπλέκεται με την έννοια της ευθύνης γι' αυτό. Τι, αλλά ξέρετε, ο ίδιος ήταν από το σταλινικό καθεστώς. Θα σας πω. Οπότε έχει ευθύνες με την έννοια τη γενικότερη. Δεν ότι ο ίδιος διέταξε να εκτελεστεί. Αφήστε με να σας το πω. Ναι, βέβαια. Μα βέβαια. Μα στην παράσταση περνάνε. Όχι αυτά, τα επόμενα. Ο Πλουμπίδης, ο Καραγιώργης περνάνε στην παράσταση. Εγώ δεν ήθελα να τον αγιοποιήσω. Ακριβώς όπως το λέτε λοιπόν. Ο Ζαχαριάδης ήταν ένα παιδί της πρώτης γενιάς της Σοβιετικής Επανάστασης. Έτσι. Που ορκίστηκε πίστη στην Επανάσταση πάνω στο φέρετρο του Λένιν. Αυτό σημαίνει ότι είχε όλη την επαναστατική σκληρότητα. Αυτή που γνωρίσαμε από την εξέλιξη του καθεστώτος, σε πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέω ότι και βέβαια υπήρξε σκληρός, διέγραψε, έκανε. Σε εμάς λέει ότι κανέναν δεν κυνήγησα ποτέ ως το θάνατο, όπως κάνετε εσείς σε μένα. Και αυτό πραγματικά δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία. Λένε για τον Καραγιώργη. Για τον Καραγιώργη είχε γίνει μια επιτροπή του Κουκουέ από 5 μέλη και μια ιστορία περίπλοκη. Δεν χρειάζεται να την πούμε όλοι. Και για τον Μπουγκλέ στην Ιουγκοσλαβία και για την Τασκένδη. Τον Μπούλκε. Τον Μπούλκε, ναι, συγγνώμη. Τον Μπούλκε ήταν μια ιστορία, ναι, με την οποία δεν είχε αγγιχτεί επί τη ουσία. Είχε δημιουργηθεί, αλλά εκεί γινόταν διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην. Δεν έχει ο ίδιος ιστορικές ευθύνες πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Πώς δεν έχει. Αυτό υπηρέτησε ένα τρόπο, ένα καθεστώς, ένα σύστημα, μια αντίληψη. Ήταν σκληρός. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Διέγραφε όποιον είχε αντίρρηση ή όποιον κλπ. Τι έχει σημασία όμως. Σημασία όμως έχει να δούμε την πολιτική πλευρά. Την πλευρά, δηλαδή, τι έκανε σαν ηγέτης του κόμματος όταν γύρισε πια. Το 45 λέτε, ναι, μετά το Νταχάου. Περνάει 4 χρόνια στις
στην Κέρκυρα και στην ασφάλεια, στην απομόνωση, γίνεται ο πόλεμος και γράφει το περίφημο γράμμα. Αυτό το γράμμα όλοι οι ιστορικοί το αναγνωρίζουν σαν, όχι Έλληνες, παντού, σαν μια πολύ μεγάλη στιγμή, με την έννοια ότι συνέλαβε κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το συλλάβει εύκολα ο καθένας. Γιατί? Γιατί η Σοβιετική Ένωση είχε υπογράψει σύμφωνο φιλίας μη επίθεσης με το Χίτλερ. Το περίφημο σύνολο. Το 39, Ρίμεντροπ-Μολότοφ. Και η γραμμή της Διεθνούς και της Σοβιετικής Ένωσης ήταν «Δεν πολεμάμε στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών, οι κομμουνιστές». Όντως ήταν μια τομή το γράμμα του. Δεν υπάρχει και καμία αυτό μονίες. Λοιπόν ανατρέπει τη γραμμή της Διεθνούς και της Μόσχας. Και μετά τον κατηγορούσαν ενώ ήταν δικαιωμένος. Θέλω να πω λοιπόν, βλέπουμε μια πολιτική έξαρση πολύ σημαντική. Βλέπουμε επίσης στην συνέχεια του πράγματος το πώς αντιμετωπίζει τους Εγγλέζους. Έρχεται και διατυπώνει τη θεωρία των δύο πόλων. Κάτι που δεν είναι γνωστό. Και αυτό είναι κρυφό στην ουσία. Και έρχεται και λέει, τα δημοσιεύει αυτά. Μόλις έρχεται μια εβδομάδα δίνει συνέντευξη Ελλάς και Αγγλία. Και λέει η Ελλάδα μπορεί να είναι φίλη με τη Σοβιετική Ένωση και σοσιαλιστική χώρα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι φίλη και με την Αγγλία. Λόγω παράδοσης. Είχε μυριστεί την ιστορία τι γινότανε και είχε πολιτική γραμμή το ΚΚΕ να μην θεωρηθεί ότι είναι ταυτισμένο με τη Σοβιετική Ένωση. Αλλά είναι η θεωρία των δύο πόλων. Δεν θα πάψουμε να είμαστε φίλοι με τους Εγγλέζους. Αρκεί βέβαια οι Εγγλέζοι να μας αντιμετωπίζουν σαν φίλους και όχι σαν αποικία. Γιατί όταν φύγαν οι Γερμανοί, οι Εγγλέζοι κατέλαβαν τη χώρα. Έγιναν στρατός κατοχής. Έτσι είναι. Αλλά εδώ θα σας έλεγε κανείς ότι ενώ έχει αυτά τα θετικά, ας πούμε έτσι, στο πούμε σχηματικά που λέτε, ταυτόχρονα δεν ήταν στο επίπεδο, ας πούμε, του Τίτο, ο οποίος Τίτο κατόρθωσε τελικά να κερδίσει, παρά και ενάντια στη θέληση του Στάλιν. Αυτός τελικά ακολούθησε μια τακτική που ήταν η αποθέωση της αποτυχίας. Δηλαδή, υπέγραψε την συνθήκη, τη Βάρκιζα. Ο Ζαχαριάδης. Ποιος δεν τα ξέρετε καλά. Τι εννοείται. Η συνθήκη της Βάρκιζας έγινε το Φλεβάρι του 1945. Ναι, δεν ήταν ενάντια. Συγγνώμη. Δεν μοιάζει να ήταν ενάντια. Αυτός γύρισε 29 Μαΐου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αυτό. Αλλά ο ίδιος δεν την καταγγείλε ποτέ. Όχι. Και μάλιστα έχει γράψει γραφτά τα οποία έλεγε ότι καλά στην υπέγραψα. Καλά στην υπόγραψα. Όχι. Διαφωνούσε και σε όλα τα κείμενα φαίνεται ότι διαφωνούσε. Και το είχε πει μόλις γύρισε δεύτερη Βάρκιζα, δεν θα ξαναγίνει κτλ. Όχι, σε αυτό δεν συμφωνώ. Απλά αυτή τη στιγμή σε έγινε. Ήξερε ότι δεν μπορεί να την διαγράψει και προσπάθησε, δηλαδή όλα τα κείμενα, τα πάντα λένε ότι προσπαθεί για να διευρύνει τη δημοκρατία και την ειρήνη, ας το πούμε. Αυτή ήταν η τακτική. Αυτή ήταν μάλλον η πολιτική του. Τώρα, ήταν μια πολύ αντιφατική πάντως πολιτική που ιτήθηκε. Ένα λεπτό. Ήταν δεν σημαίνει πάντα τα πάντα. Ιτημένος είναι. Εγώ κάνω την τραγωδία ενός ιτημένου. Ναι. Δεν κάνω, ας πούμε, δεν τον δοξάζω. Απλά στις τέσσερις αυτές μέρες σκέφτεται το παρελθόν. Μιλάει με τον Λουλέ που μόλις έφυγε και το σχολιάζει αυτά τα οποία είπε και προχωράει σε μια κατεύθυνση η οποία έχει αντιφατικά στοιχεία. Όμως η πορεία μέχρι το ξεκίνημα του εμφύλιου έτσι, δεν είναι αντιφατική. Είναι προσπάθεια για την ειρήνη. Αυτό είναι, ας πανθομολογούμε τώρα. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, εγώ ξεκινάω, αναφέρεται στο παρελθόν, βάζω όλες του τις μνήμες και όλες τις αναμνήσεις και όλες τις ενοχές και οτιδήποτε μπορεί να τον καταδιώκει, αλλά μιλάει και για τη 17χρονη εξορία του και για τον τρόπο καθαίρεσης, έτσι. Όπου οι Σοβιετικοί με τα άλλα αδελφά κόμματα κάνανε μια ολομέρεια, αυτοί τον καθαίρεσαν. Είχε πλειοψηφία στο ΚΚΕ. Στην Τασκένδη ορκιζόταν στο όνομά του. Ακόμα και τώρα όσοι έχουν μείνει στην Τασκένδη τον έχουν εικόνισμα. Αυτό δεν τον δικαιώνει από κάθε άποψη. Απλά θέλω να πω για μένα, για να καταλήξουμε και στην αρχική ερώτηση. Για μένα είναι η πιο σημαντική προσωπικότητα που έβγαλε το ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα. Ναι, από την ιστορική του βαρύτητα χωρίς καμία αμφιβολία. Και με αυτή την έννοια αυτός ο άνθρωπος ήταν αυτό που ήταν το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα. Η θεωρία των δύο πόλων. Τη διατύπωσε αργότερα ο Τολιάτη και αυτή έφτασε στον ευρωκομμουνισμό αργότερα. Θέλω να πω δηλαδή το μυαλό του πολιτικά ήταν πολύ μπροστά. Με αυτή την έννοια λοιπόν
επειδή ήταν μια τέτοια προσωπικότητα και είχε τέτοιο τραγικό τέλος, εγώ τον ανέβασα στη σκηνή. Ήθελα να ανταμώσω τον Ζαχαριάδη στις 4 τελευταίες μέρες της ζωής του. Mm-hmm. Μέχρι τη στιγμή που περνάει το σκηνή στο λαιμό. Από την εμπειρία σας στις συζητήσεις που ακολουθούν μετά την παράσταση, το κοινό τι βγάζει, προβληματισμό, δικαίωση, μη δικαίωση του ήρωα, του Νίκο, του Ζαχαριάδη. Με έχει εκπλήξει το κοινό. Με έχει καταπλήξει, μπορώ να πω. Γιατί βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι, ας πούμε, υπάρχει μια πλευρά πολύ φανατικών ζαχαριαδικών. Αλλά το κοινό στο σύνολό του έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δίψα να μάθει. Να ρωτήσει, να διευκρινιστούν πράγματα. Έτσι. Όπως, ας πούμε, αυτό που μου λέτε για τους τροτσκιστές και την όπλα, η όπλα, τα λέμε στην παράσταση. Έτσι. Καθάριζε πολύ κόσμο, όλα αυτά κτλ. Η διαφορά είναι η εξής. Εγώ δεν είχα, δηλαδή τώρα που μιλάμε, θεωρώ ότι είναι για μένα ένας αναστοχασμός όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Και πρέπει να είναι για την αριστερά συνολικά, γιατί αυτά που έγιναν είναι επίσης... Γιατί δεν μπορώ να πω ότι οι τροτσκιστές ήταν, ας πούμε, αντιδραστικοί ή όχι. Είχαν μια άλλη άποψη. Ακριβώς ο Στάλιν όμως, ο Σταλινισμός, αυτή η ιστορία όλη ισοπαίδωσε τα πάντα. Και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Και γι' αυτό κατέληξε εκεί που κατέληξε. Σωστά. Να σας πω κάτι. Ο ριζοσπάστης στο κομματικό όργανο του ΚΚΕ, μέσω μιας κριτικής μιας κυρίας Έλλης Βαρβαρέσου, αλλά ουσιαστικά επειδή είναι κομματικό έντυπο, πιστεύω ότι εκφράζει γενικώς στο ΚΚΕ, σας κατηγορεί ότι ουσιαστικά προσωποποιείτε την ιστορία του Ζαχαριάδη, χάνετε το ιστορικό πλαίσιο. Με τον κάνω ανθρωπάκι. Και τον κάνετε ανθρωπάκι, μπράβο, και σας κατηγορεί για αντικομουνισμό και αντισοβιετισμό. Τι απαντάτε σε αυτά? Εκστόματος κορά κουκρά. Αυτό. Αυτή η κυρία είναι σαν να μην είπε την παράσταση. Έχετε διαβάσει την απάντηση του Σύφη του Ζαχαριάδη? Βεβαίως την έχω διαβάσει. Της λέει, είναι σαν να μην είπε. Άλλη παράσταση είδες? Mm-hmm. Πώς γίνεται δηλαδή? Αν θα μπορούσε να με κατηγορήσει κάποιος, είναι ότι, ας πούμε, το παρακάνω. Ότι είμαι υπέρ του Ζαχαριάδη. Είμαι υπέρ του ότι, ας πούμε, είμαστε σε μια φάση. 2016, όπου έχουν όλα αυτά συμβεί. Είχα λοιπόν πολύ μεγάλο ερέθισμα, αν θέλετε, να κάνω ένα Σέξπιρ, ένα Μπρέχτ, που τον έχω στο μυαλό μου, τον Αρτούρο Ούι, εδώ και χρόνια. Όμως είπα ότι εδώ η ιστορία μας έχει ένα υλικό. Αυτή είναι η τραγωδία του πιο σημαντικού κομμουνιστή, ο οποίος σκοτώθηκε τους κομμουνιστές. Και όπως λέει και ο γιος του Σύφης, καλά λέει, στην ασφάλεια και στην Κέρκυρα τον είχαν ο Μεταξάς, ας πούμε, και ο Μανιαδάκης. Στον Ταχάου τον είχαν οι Ναζί. Στο Σουργού τον εξόρισαν οι συντροφοί του. Ξαναλέω, δεν τον δικαιώνω. Δεν ήμουν ποτέ ζαχαριαδικός, ούτε σταλινικός, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Η αντίληψή μου είναι πιο διαλεκτική. Διαβάζω πράγματα και σήμερα, τα οποία προσπαθώ να βρω την ελπίδα και τη διέξοδο σε μια άλλη κοινωνία. Να διαβάζω ένα καταπληκτικό βιβλίο τώρα του Κοέν που λέγεται «Αφού θέλεις την ισότητα, γιατί είσαι τόσο πλούσιος» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Αυτός είναι ένας αναλυτικός μαρξιστής. Ή ο Χόμπσμπαουμ, ας πούμε. Ή οι άνθρωποι, οι διανοητές, οι οποίοι μπήκαν στην ουσία των πραγμάτων. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, για μένα η επιλογή του προσώπου του Ζαχαριάδη είναι ακριβώς η συνείδησή μου σαν αριστερός που υπήρξα, που ήθελα να δημιουργήσω μια παράσταση για αυτόν τον ήρωα. Άρα λοιπόν είναι ένας αναστοχασμός πολιτικά, αλλά στην ουσία εγώ το πρώτο που θέλω να κριθεί είναι η παράσταση, το θεατρικό έργο. Αν αυτό, ας πούμε, έχει υπόσταση καλλιτεχνική. Από ό,τι μου λένε και από ό,τι ακούω και από την προσέλευση του κόσμου, σήμερα θα είμαστε sold out, είναι μια μικρή δικαίωση για την επιλογή. Αλλά πρώτα θέλω να κριθώ καλλιτεχνικά.